συναδέλφες βουλεύτριες, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να δηλώσω την ανάγκη τα πολιτικά κόμματα που είναι θεσμοί της δημοκρατίας να τοποθετηθούν απέναντι στις προκλήσεις που δέχεται η ίδια η δημοκρατία. Η Συμφωνία των Πρεσπών που συζητάμε αυτό το διήμερο έχει επενεργήσει ως καταλύτη στο πολιτικό σύστημα. Έχει ανασύρει παλιές ιδέες, παλιά ιστορικά τραύματα, θαμμένες ιστορίες, μεγάλες αντιφάσεις της ίδιας της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους. Και ένα τραύμα που έχει ξανανοίξει είναι η κερδοσκοπία της ακροδεξιάς και των εθνικιστικών ιδεολογημάτων. Από την άποψη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία η χθεσινή τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δένδια. Έδειξε, κυρίως μετά την κυριακάτικη απόπειρα εκτροπής, ότι υπάρχει ισχυρός δημοκρατικός σφιγμός στο Ιστορικό Κόμμα της Κεντροδεξιάς, που επιβάλλεται να μην γίνει εργαλείο νομιμοποίησης της κοινωνικής μυσαλλοδοξίας στην πολιτική σκηνή. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώντας χθες τις ομιλίες, μου έκανε εντύπωση μια πολύ ενδιαφέρουσα και έξυπνη αποστροφή όμως ενός εκ των καλύτερων ομιλητών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Τασούλα. Είπε μεταξύ άλλων ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να το σχολιάσω, ότι στην επιχειρηματολογία μας για τη Συμφωνία ανατρέχουμε σε επιχειρήματα της Εθνικής Γραμμής του Βουκουρεστίου ή σε δηλώσεις επιφανών πολιτικών εκπροσώπων όπως της κυρίας Μπακογιάννη ή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ακόμα και του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορεί, λέει, το παλιό πολιτικό σύστημα από τη μια να είναι κακό και από την άλλη να είναι σωσίβιο της δικής μας επιχειρηματολογίας. Όμως το παλιό πολιτικό σύστημα, και εδώ είναι η απάντηση που θέλω να δώσω σε αυτό το ενδιαφέρον επιχείρημα, το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε λίγο διεξοδικά. Είναι παλιό, πριν απ' όλα, γιατί είναι ανακόλουθο. Μπορεί να αλλάξει γνώμη ή να κρύψει γνώμη ανάλογα με το πρόσκαιρο συμφέρον. Και αυτή είναι η κριτική, μια ουσιαστική κριτική που γίνεται σε αυτό που αποκαλούμε παλιό πολιτικό σύστημα. Όχι με βάση το εθνικό συμφέρον. Η σημερινή θέση που εκφράζεται έχει πολλές αμφιβολίες, εγείρει πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι στη γραμμή του εθνικού συμφέροντος ή απλώς αποτελεί μια κερδοσκοπία με βάση το κοινωνικό και το πολιτικό κλίμα στη λογική άλλων στοχεύσεων, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ανατροπή της κυβέρνησης. Είναι παλιό επίσης το πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι μια άλλη κριτική, γιατί είναι αναποτελεσματικό. Είχε μπροστά του ένα μεγάλο πρόβλημα και επί 30 χρόνια δεν το έλυσε. Τουλάχιστον 30 χρόνια. Είναι τόσο απλό. Και σαν φάντασμα πλανάται πάνω στην αίθουσα αυτή το ερώτημα, οι πολιτικοί αυτοί οι οποίοι χειρίστηκαν αυτό το θέμα, τι σκέφτονταν άραγε όταν διαπραγματεύονταν αυτή την εθνική θέση για τα ζητήματα που δήθεν σήμερα γύρονται ως προφάσεις, δηλαδή για την εθνότητα ή τη γλώσσα. Πώς σκόπευαν να το διαχειριστούν? Τι είχαν στο φάκελό τους? Ποια διπλωματική προετοιμασία είχαν κάνει? Όταν μιλούσαν για συμβιβασμό αυτοί, τι ακριβώς εννοούσαν? Ή απλώς δεν είχαν καμία ιδέα και καμία προετοιμασία και σήμερα απλώς αναμασούν απόψεις που μετατοπιζόμενες σε ένα σπιράλ εθνικισμού κατά κάποιον τρόπο φτάνουν στο επιχείρημα, τελικά στο ίστατο, στο έσχατο επιχείρημα, τον πυρήνα δηλαδή του εθνικισμού, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Είδα παραδείγματος χάρη ένα βιντεάκι όπου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι είναι βέβαιος ότι η γειτονική χώρα δεν θα πρόκειται ποτέ να αλλάξει τη συνταγματική της ονομασία. Παρεπιπτόντος, και βάσει αυτής της εκτίμησης εκπώνησε μία πολιτική στρατηγική. Παρεπιπτόντος, την ίδια ακριβώς εκτίμηση είχε και ο Πάνος Καμμένος. Θεωρούσε ότι δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που λέγανε, ότι δεν θα περάσει η συμφωνία από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, οι συνταγματικές αλλαγές. Έλα όμως που έγινε αυτό. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντηθεί. Τώρα, θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο περισσότερο στην πολιτική τοποθέτηση του ΚΚΕ σε σχέση με τη συμφωνία που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα να θέσω υπόψη των αγορητών του μια σειρά από αντιφάσεις που γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Γιατί πράγματι το ΚΚΕ δεν μπορεί να κατηγορηθεί επουδενή για ιδεολογική σχέση με τον εθνικισμό ή συμπόρευση μαζί του. Το 1992 ήταν το μόνο κόμμα που είχε αντιδράσει στη λογική των συλλαλητηρίων. Είναι γεγονός. Και τότε κυοφορεί το μία λύση για το ονοματολογικό και γύρω από αυτό έχει υπάρξει η γνωστή πολιτική κερδοσκοπία των εθνικιστικών κύκλων. Το ερώτημα είναι, το ΚΚΕ είχε τότε λάθος πολιτική που στρέφονταν κατά του εθνικισμού?
Τότε δεν υπήρχαν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, αλλά αναδύθηκαν έφνης σαν την Αθηνά από το κεφάλι του Δία, και αυτό έγινε μετά από 27 χρόνια, και σε αυτά τα 27 χρόνια δεν υπήρχαν αυτοί οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Ως βασική αιτιολογία της σημερινής θέσης προβάλλεται η δηλωμένη επιθυμία για την ένταξη του κράτους στο ΝΑΤΟ. Κάτι που παραβλέπεται ωστόσο, και θα ήθελα εδώ μια διευκρίνηση, είναι ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι επιλογή των πολιτών της γειτονικής χώρας με βάση τις κοινοβουλευτικές και κοινωνικές επιλογές που κάνουν. Επομένως, προκύπτουν μια σειρά ερωτημάτων που θα ήθελα κάποια στιγμή να απαντηθούν με μια σοβαρότητα από το ΚΚΕ. Πρώτον, αμφισβητείται η γενική βούληση του γειτονικού κράτους προς αυτή την κατεύθυνση? Τι γνώμη έχει το εργατικό κίνημα της Βόρειας Μακεδονίας, οι κόμματα του αριστερού τόξου, οι κοινωνικές δυνάμεις απέναντι στους οποίους θα μπορούσαμε εμείς να εκφράσουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη? Ακόμα και αν είναι αλήθεια ότι η συμφωνία αυτή εκπορεύεται και εξυπηρετεί τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, ο καταλληλότερος τρόπος για να το εκφράσουμε είναι εμείς που είμαστε μια άλλη χώρα να μην προχωρήσουμε σε μια συμφωνία, αλλά να αφήσουμε τη χώρα αυτή εργαλείο στα χέρια τους? Απορία νούμερο 2. Θέλω 2 λεπτά, Πρόεδρε, δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο. Εντάξει. Μέχρι σήμερα. Μην αρχίσουμε, Υπουργοί, ναι. Θέλω 2 και 3 λεπτά. Ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ωραία. Οπότες. Επειδή στο πρώτο κάνω την παραχώρηση, αλλά το ξεκαθαρίζω ότι δεν θα υπάρξει. Ορίστε. Μέχρι σήμερα και στο χώρο της μαρξιστικής και ειδικότερα της ελληνιστικής θεωρίας για τον υπεριαλισμό, αυτός ο υπεριαλισμός δηλαδή, στην ουσία του, δεν είναι εξωτερική πολιτική. Δεν είναι διακρατικές σχέσεις. Δεν είναι στρατιωτικές επεμβάσεις. Ο όρος υπεριαλισμός περιγράφεται ως έννοια εξέλιξης του μονοπωλιακού καπιταλισμού και της ηγεμονίας του χρηματιστικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην αστική ιστοριογραφία που περιγράφει, παραδείγματος χάρη, για την αρχή αρώμιο υπεριαλιστικό κράτος. Οι επεμβάσεις και οι διακρατικές σχέσεις στον υπεριαλισμό προκύπτουν ως αποτέλεσμα και όχι ως αιτία της υπεριαλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε μια δεδομένη ιστορική φάση. Αν αυτά έχουν δώσει αλήθειας και την ασπάζεται το ΚΚΕ, τότε γεννάται το ερώτημα γιατί αντί να βλέπει τη συμφωνία ως ένα βήμα του ελληνικού μονοπωλιακού καπιταλισμού και του ελληνικού χρηματιστικού κεφαλαίου, που θέλει να αποδιγετήσει τον μικρό λαό και τα ταυτοτικά του χαρακτηριστικά, βλέπει αντίθετα τον υπεριαλισμό του μικρού κρατηδίου, το οποίο μάλιστα εμφανίζει και αλυτρωτικές βλέψεις έναντι της Ελλάδος. Παρατηρούμε ότι το σχήμα αυτό κινδυνεύει να οδηγεί σε μια υπόκληση στον εθνικισμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι υποκαθιστάται η πάλη των τάξεων από την πάλη των κρατών. Τρίτον, σε μια υπεριαλιστική αλυσίδα υπάρχουν διαβαθμίσεις, οικονομικοί συσχετισμοί, διαφορετικές σχέσεις ανάπτυξης. Αν αυτές οι θεωρητικές παραδοχές είναι πραγματικές με βάση την έννοια της υπεριαλιστικής αλυσίδας, τότε η άποψη ότι η συμφωνία αποτελεί επιδίωξη του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδευτεί και από μια ανάλυση σχετικά με το ρόλο και τις στρατηγικές επιδιώξεις και των άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως της Ρωσίας, της Τουρκίας ή και της Βουλγαρίας στην περιοχή. Ειδικότερα δε για τη Ρωσία, θα έπρεπε να διευκρινιστεί γιατί, ενώ παραδείγματος χάρη να αντιτίθεται στη συμφωνία ως σχέδιο του ΝΑΤΟ, η ίδια έχει σπεύσει να αναγνωρίσει το κράτος ως Μακεδονία ασκέτων. Και η τέταρτη και τελευταία αντίφαση είναι ιστορική. Το ΚΚΕ είχε ξεκάθαρη γραμμή, όπως προκύπτει από τα κείμενά του, πως η μακεδονική εθνότητα υπάρχει, που μιλά μακεδονίτικα, έχει αλφάβητο και μάλιστα ο λαός αυτός υποφέρει και καταπιέζεται από τους Βούλγαρους και τους Έλληνες εθνικιστές. Για τη θέση του αυτή το ΚΚΕ διώχθηκε από το ελληνικό αστικό κράτος και πλήρωσε βαρύ τίμημα. Σήμερα εμφανίζεται μια εκλεκτική συγγένεια με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι η μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ στη Βαλκανική, ούτε βέβαια και η μακεδονική γλώσσα. Συμφωνούν επίσης πως η αναγνώριση της ιθαγένειας για τον προσδιορισμό των κατοίκων ενισχύει τον αλυτρωτισμό και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, βέβαια, στο μέλλον, λέει το ΚΚΕ. Επομένως, προβάλλει ένα σημαντικό ερώτημα που χρήζει διευκρίνηση. Ναι, ακούτε, μην με αγνοείτε. Ναι, Πρόεδρε, τελειώνω. Ναι, έχει αλλάξει όμως το κουκουέ τη θέση. Φορά που το λέω. Έχει διαγράψει από την ιστοριογραφία τις παλιές πολιτικές του θέσεις. Αν το έχει κάνει και χρήζει μια διευκρίνηση σε αυτό, η σημερινή στάση της ηγεσίας του συνιστά τεράστια πολιτική και ιστορική αδικία, αν μη τι άλλο. Δεδομένου ότι οι ανύπαρκτοι Σλαβομακεδόνες πολέμησαν στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού, έδωσαν το αίμα τους στη σοσιαλιστική υπόθεση, οι επιζώντες υπέφεραν περισσότερο από τους Έλληνες συντρόφους τους, θεωρούνταν ξένοι στην πατρίδα τους και επιπλέον δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.
Τελειώνω. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα σας απαντήσει για όλα όσα είπατε μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου. Κύριε Τασούλα, γιατί